τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, τη των δέκα παρθένων παραβολής της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήαν ποιούμεθα. Την Αγία και Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε τρεις παραβολές. Πρώτον, την παραβολή των δέκα παρθένων, η οποία μας διδάσκει να είμαστε γεμάτοι από αγάπη και φιλανθρωπία, καθώς και να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για να υποδεχθούμε το Χριστό διότι κανείς δεν γνωρίζει πότε θα φύγει από αυτήν εδώ τη ζωή. Δεύτερον, την παραβολή των ταλάντων, που μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί και ότι πρέπει να καλλιεργούμε και να αυξάνουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. Και τρίτον, την παραβολή της μελούσης κρίσεως, κατά την οποία θα έλθει ο Χριστός και οι μεν δίκαιοι θα σταθούν εκ δεξιών και οι δε αμαρτωλοί εξ και το κριτήριο για την είσοδό μας ή την έξοδό μας από τον Παράδεισο θα είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Διότι θα πει ο Κύριος «Ήμουν πεινασμένο και με ταΐσατε, διψασμένος και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με περιβάλατε με αγάπη και στοργή, ήμουν πάσχων και με διακονήσατε». Και κάθε φορά μας λέει ο Κύριος που διακονούμε και βοηθούμε τον συνάνθρωπό μας είναι σαν να το κάνουμε για τον ίδιο. «Ο ελαιόν πτωχό δανείζει Θεό», λένε οι παροιμίες του Σολομόντος. Και οι τρεις αυτές παραβολές υπάρχουν στο καταματθέον Ευαγγέλιο στο 25ο κεφάλαιο. Η παραβολή των δέκα παρθένων. Είπεν ο Κύριος, τότε όταν θα έλθει ο Υιός του Θεού να κρίνει τον κόσμο, θα ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με δέκα παρθένες, που αφού έλαβαν τις δικές τους λαμπάδες, εξήλθαν να προεπαντήσουν τον Ιμφίο. Πέντε λοιπόν από αυτές ήταν μορές, δηλαδή άμυαλες, και οι πέντε φρόνιμες, γιατί οι μορές ενώ έλαβαν τις λαμπάδες τους, δεν έλαβαν μαζί τους λάδι. Οι φρόνιμες όμως πήραν και τις λαμπάδες, αλλά πήραν και λάδι μέσα στα αγγεία. Επειδή λοιπόν αργούσε ο νυμφίος, νύσταξαν και οι δέκα και κοιμήθηκαν, αλλά εν το μέσο της νυχτός έγινε μία κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Τότε σηκώθηκαν όλες οι παρθένες και ετοίμασαν τις δικές τους λαμπάδες. Και οι μωρέ είπαν στι φρόνιμες Δώστε σε εμά από το λάδι σα, γιατί οι λαμπάδε μα σβήνουν. Αποκρίθηκαν τότε οι φρόνιμες λέγοντα: Δεν μπορούμε να σα δώσουμε, διότι δεν θα φτάσει και για εσά και για εμά. Πηγαίνετε προ αυτού που πουλούν και αγοράστε λάδι για του εαυτού σα. Ενώ όμω οι πέντε μωρέ έφυγαν για να αγοράσουν λάδι, ήρθε ο νηθίο και οι έτοιμες μπήκαν μαζί τους στους γάμους και έτσι κλείστηκε η θύρα. Ύστερα λοιπόν έρχονται και οι υπόλοιπες παρθένες λέγοντας «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Ο Κύριος όμως αποκρίθηκε και είπε «Αλήθεια σας λέω, δεν σας γνωρίζω». «Αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς». «Αγρυπνείτε και γρηγορείτε λοιπόν, διότι δεν γνωρίζετε την ημέρα αλλά ούτε και την ώρα κατά την οποία θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Η παραβολή αυτή μας διδάσκει ότι κατορθώνοντας το μεγάλο έργο της Παρθενίας, να μην αμελούμε τα υπόλοιπα και μάλιστα την ελεημοσύνη, με την οποία η λαμπάς της Παρθενίας παίρνει φως δυνατό. Όπως επίσης μας διδάσκει να είμαστε κάθε ώρα έτοιμοι για το τέλος της επίγειας ζωής μας. Όπως οι φρόνιμες παρθένες, ήσαν έτοιμες για την υποδοχή του νυμφίου και είχαν μαζί τους λάδι. Το λάδι συμβολίζει τις καλές πράξεις, τις πράξεις αγαθοεργίας προς τον συνάνθρωπο. Να είμαστε έτοιμοι μην τυχόν έρθει ξαφνικά ο Κύριος και αφού κλείσει η πόρτα του ουρανίου νυμφόνος, πήκε σε εμάς ο Κύριος, όπως στις μορές παρθένες, εκείνη τη φρικτή απόφαση, αμήν λέγω ημήν ούτι είδα ημάς. Πρέπει πάντοτε οι λαμπάδες των αρετών μας να καίνε για τον ουράνιο νυμφίο, να είναι έτοιμες και αναμένες. Θα έλθει ευνίδια ο Κύριος για τον καθένα μας ξεχωριστά την στιγμή του θανάτου μας, αλλά και γενικά για την πλειοψηφία κατά την Δευτέρα του Παρουσία. Επίσης, στην Μεγάλη Τρίτη έχουμε και την παραβολή των ταλάντων, όπως είπαμε, όπου ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος ο οποίος θα έφευγε σε μακρινό ταξίδι και κάλεσε τους δούλους του. Και στον ένα έδωσε πέντε τάλαντα, στον άλλον δύο τάλαντα και στον άλλον ένα τάλαντο. Και τα μοίρασε τα τάλαντα σύμφωνα με τις δυνάμεις του καθενός. Όταν ήλθε αργότερα από το μακρινό ταξίδι ο Κύριος, κάλεσε τους δούλους του να λογαριαστούν. Ο πρώτος που πήρε τα πέντε τάλαντα, τα διπλασίασε και απέκτησε δέκα τάλαντα και του λέει, «Ιδού, Κύριε, τα πέντε που μου έδωσες, τα διπλασίασα και τα έκανα δέκα». Και ο Κύριος του λέει, «Εφ, δούλε, μπράβο, δούλε μου, αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα πιστός» επί σε καταστήσω. Στα λίγα που σου έδωσα φάνηκες πιστός, θα σου χαρίσω τώρα και τα περισσότερα. Ομοίως και αυτός που πήρε τα δύο τάλαντα, τα έκανε τέσσερα. Αυτός όμως που πήρε το ένα τάλαντο, το έκρυψε βαθιά στη γη και του λέει «Κύριε, επειδή γνωρίζω ότι είσαι πονηρός και σπέρνεις εκεί που δεν θερίζεις και μαζεύεις αυτό που δεν σκόρπισες, ορίστε έθαψα το αργύριό σου στη γη, πάρ το πίσω, ορίστε το αργύριό σου». Και τότε διέταξε ο Κύριος, «Πάρτε του το τάλαντο και δώστε το σε αυτόν που έχει τα δέκα τάλαντα, διότι αυτός που δεν εργάστηκε, ο πονηρός και ο ράφημος, ακόμη και αυτό το ελάχιστο που έχει, επειδή δεν το καλλιεργεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτό και θα δοθεί σε αυτόν που έχει τα περισσότερα». Και αφού του πήραν το τάλαντο, έδωσε εντολή στους υπηρέτε ο Κύριος, πάρτε τον και ρίξτε τον στο πύρ και το σκότο στο εξώτερο, εκεί που θα είναι ο βρυγμός των οδόντων και ο κλαφθμός και ο οδυρμός. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα και πλησίαζε προς το εκούσιο πάθος, έλεγε στους μαθητές του ορισμένες παραβολές για να τους προετοιμάσει. Μερικές μάλιστα τις έλεγε για να καυτηριάσει και να χτυπήσει τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Μία από αυτές ήταν η σημερινή των δέκα παρθένων. Την είπε για να παρακινήσει όλους προς την ελεημοσύνη, αλλά και να διδάξει όλους να είμαστε έτοιμοι πριν μας προλάβει το τέλος του θανάτου. Επειδή έχει πολύ δόξα η παρθενία, πραγματικά είναι μεγάλο κατόρθωμα και για να μην βρεθεί κάποιος που κατορθώσει αυτό το μεγάλο έργο, αλλά παραμελεί εντελώς την ελεημοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος μας είπε την παραβολή αυτή. Τρέχει πολύ γρήγορα η νύχτα της παρούσης ζωής. Έτσι οι παρθένες όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν, δηλαδή πέθαναν, διότι ο θάνατος για την Ορθοδοξία είναι ύπνος. Καθώς κοιμόντουσαν, στην μέση της νύχτας ακούστηκε μία φωνή που έλεγε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, βγείτε να τον προϋπαντήσετε». Τότε οι φρόνιμες παρθένες που είχαν φροντίσει να έχουν άφθονο λάδι συνάντησαν τον νυμφίο και μπήκαν μέσα μαζί του όταν ανοίχθηκαν οι πύλες. Αυτές κοντά στις άλλες αρετές και μάλιστα της παρθενίας φρόντισαν να έχουν άφθονο και το λάδι της ελεημοσύνης. Αντιθέτω όμω, οι άλλε πέντε παρθένες που δεν είχαν αρκετό λάδι, όταν ξύπνησαν ζητούσαν λίγο από τις φρόνιμες. Αλλά με τα θάνατον δεν είναι εύκολο να αγοράσεις λάδι από αυτούς που το πουλούν. Και ποιοι πουλούν το λάδι, οι φτωχοί. Αυτές τις πέντε η παραβολή της ονομάζει μορές, διότι ενώ κατόρθωσαν το δυσκολότερο, δηλαδή την παρθενία, παραμέλησαν το ευκολότερο, διότι ήσαν ανελεήμονες καρδιές. Όποιος λοιπόν κατορθώσει μία αρετή, έστω είτε μεγάλη είτε μικρή, αλλά δεν φροντίσει και για τις άλλες αρετές και ιδίω την ελεημοσύνη, δεν μπορεί να εισέλθει μαζί με το Χριστό στην αιώνια ανάπαυση και γυρίζει πίσω ντροπιασμένο. Και τίποτα δεν είναι πιο λυπηρό και πιο ντροπιαστικό από μία παρθένο που νικέται από τον έρωτα των χρημάτων. Μεταξύ των τροπαρίων της Μεγάλης Τρίτης, η Εκκλησία μας ψάλλει και το εξής ωραιότατο τροπάριο. «Πώς να εισέλθω και εγώ, ο ανάξιος Κύριε, στην αίθουσα των νοητών γάμων Σου, όπου λάμπουν οι Άγιοι Σου, γιατί αν τολμήσω να εισέλθω και εγώ, φανερώνει την αμαρτωλότητά μου ο ρηπαρό χιτώνας της ψυχής μου. Έτσι θα με πιάσουν οι άγγελοι και θα με βγάλουν έξω, διότι με αυτό το ένδυμα δεν έχω δικαίωμα να παραστώ στους γάμους. Καθάρισε λοιπόν Κύριε την κυλιδωμένη μου ψυχή και σώσε με ως φιλάνθρωπος που είσαι». Ο Κύριος μας καλεί να μοιάσουμε με τις πέντε φρόνιμες παρθένες που είχαν φροντίσει να έχουν λάδι στο λιχνάρι τους για να εισέλθουν στην χαρά των γάμων και να αποφύγουμε την μίμηση των πέντε μωρών παρθένων που δεν είχαν αυτή τη φροντίδα και έτσι αποκλείστηκαν από την χαρά εκείνη. Η εκκλησία μας με την αποψινή υμνοδία μας διδάσκει ότι το λάδι συμβολίζει τα καλά έργα. Όποιος κάνει καλά έργα σε αυτήν εδώ τη ζωή είναι έτοιμος για να εισέλθει στον παράδεισο. Όποιος όμως τα αμελεί και τα παραλείπει, δεν έχει ένδυμα γάμου. Είναι δηλαδή αποκλεισμένος από την βασιλεία των ουρανών. Επίσης, σε ένα άλλο τροπάριο η Εκκλησία μας συμβουλεύει να μοιράζουμε με την ελεημοσύνη στους φτωχού ό,τι μας χαρίζει ο Κύριος, για να τον έχουμε φίλο μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιωθούμε τον Παράδεισο διότι δεν ωφελεί σε τίποτε να λέμε ότι είμε θα χριστιανοί ορθόδοξοι, αν δεν αποδεικνύουμε με έργα την πίστη μας προς το Θεό. Κάποτε πήγαν στο ναβά φίλοι καμερικοί μοναχοί και τον παρεκάλεσαν να τους πει λίγα ψυχοφελή λόγια. Εκείνος όμως σιωπούσε, δεν ήθελε να τους πει τίποτε. Και όταν οι μοναχοί τον ρώτησαν για ποιο λόγο σιωπά, τους αποκρίθηκε. Δεν έχω τίποτε να σας πω διότι διλιάζετε να κάνετε έργα αυτά που ακούτε, σας αρέσει να μαθαίνετε τις εντολές του Κυρίου, σας αρέσει να διαβάζετε την Αγία Γραφή, αλλά όμως δεν βιάζετε λίγο τον εαυτό σας να τις εφαρμόσετε και να τις κάνετε πράξη. Έτσι λοιπόν εφόσον αυτά που ακούτε και διαβάζετε δεν τα εφαρμόζετε, δεν έχετε κανένα όφελος από την διδασκαλία, από το μέγα γεροντικόν.